Χαίρετε. Με καινούριο χαλάκι. Όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πω εξ αρχής ότι σήμερα μέχρι και τις 3 που θα πάει η εκπομπή, να πω καταρχήν ότι θα έχουμε σε πολύ λίγο σύνδεση με Κώστα Βασιλόπουλο σήμερα στο πρώτο μας μισάωρο με το διευθυντή της Φόρτσα, να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, πολλά και σημαντικά. Να σας θυμίσω, εκτός ότι χορηγός της εκπομπής είναι το πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου Αλφα Πάρκ, το πιο φθηνό με τις πιο φθηνές τιμές, ξεκάθαρα, 42-44-44 είναι το τηλέφωνό μας. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μέχρι και τις 2 έχουμε κλήρωση για 2 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ξαναλέω γιατί αυτά σε λίγες ώρες θα είναι δισεύρετα και θα είναι πολύ σπάνια. 2 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ένα θα το κάνουμε με σταθερά τηλέφωνα από τις 2.30 και μετά. Και το άλλο θα γίνει από τώρα μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Στείλτε οτιδήποτε, μια καλημέρα, ένα χαίρετε, ένα μπινελίκι, κάτι οτιδήποτε. Αυτά. Λοιπόν, το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από τα Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να συζητήσουμε και σήμερα τα σημαντικά όσα συμβαίνουν, όσα διαδραματίζονται στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, το... είδα ότι κάθισες και διάβασες, το έφαγες το τρίωρο για να διαβάσεις το σκεπτικό όλο, ε. Τι να κάνουμε. Το πρώτο μάξιμο μου έφαγα, όχι το τρίωρο. Τι τραβάμε. Να βρω πού γιατί καταδικάστηκε αν ο ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Όλοι μας. Τέλος της ανάγνωσης, σε πιάνει τα νεύρα σου και λες, μα δεν έχω βρει τίποτα, δεν. Πάνω για ένα δύο φίλους στους δικηγόρους, τρεις για την ακρίβεια, το δείξατε μια ματιά. Ναι. Πού, δείξτε μου, ποιο είναι το... Μα δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πού είναι, πού, πώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει πολυδιοκτησία και βάσει των αποδείξεων αυτών η Επιτροπή Αυγενάκη προχώρησε στην εισήγηση αυτή. Δεν υπάρχει. Πουθενά. Τι υπάρχει ρε παιδιά, ενδείξεις για παρένθετο πρόσωπο. Με ενδείξεις για παρένθετο πρόσωπο, ένας όρος ξένης ο οποίος νομικά στην Ελλάδα δεν μπορεί να περιγραφεί ακριβώς. Με ενδείξεις λοιπόν για παρένθετο πρόσωπο, ότι ο κ. Καλπαζίδης είναι παρένθετο πρόσωπο από τον κ. Σαββίδη, υποβιβάζουν τον ΠΑΟ και την Ξάνθη. Ναι. Στην σελίδα 60 αναφέρει αυτό ακριβώς, στην σελίδα 60 του σκεπτικού, ότι υπάρχει ένδειξη για παρένθετο πρόσωπο. Ένδειξη! Έχω μία ένδειξη λοιπόν ότι την ώρα που γινόταν μια ληστεία σήμερα στα ΕΛΤΑ εκεί με καραντίνες, πέρασες απ' έξω. Δεν ξέρω αν πέρασες, έχω ένδειξη ότι πέρασες. Αν όμως πέρασες, δεν μπορεί να συμμετείχεις στην ληστεία. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, πιστεί. Ναι, τραγικό. Ένδειξη, όχι απόδειξη, ένδειξη για παρένθετο πρόσωπο. Με αυτή και πολυδιοκτησία πήγαν εκεί. Ναι. Εν τω μεταξύ Κώστα, αυτή η τριγωνική σχέση που την ανέφερα συνέχεια δεν ούτε καν αναφέρεται. Ούτε καν. Αυτή που μας ζαλίσανε το κεφάλι. Δεν υπάρχουν σύνδεση των εταιριών. Δεν υπάρχουν, αλλά μας έκανε. Απαγορεύει, εγώ σε ρωτάω το εξής. Ποιος απαγορεύει τον Καλπαζίδη να πάρει την Ξάνθη, πρώτον, κανένας. Και ούτε και νομιμοποιείται να την πάρει. Δεύτερον, από πού και πού, με μία ένδειξη, για παρένθετο πρόσωπο, το οποίο ξαναλέω, δεν περιγράφεται στην ελληνική νομοθεσία, το παρένθετο πρόσωπο. Ναι. Δεν ορίζεται. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνεις γιατί, σε ποια χώρα ζούμε, τι αποτελούν τις επιτροπές που αποφασίζουν για τις ζωές μας, οι αρκούδες και οι μαρούπες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η μαρούπα που έχει κάνει 17 διαφορετικές, 17 διαφορετικές δηλώσεις, η μία πέσει πάνω στην άλλη, έχουν φάσει το κεφάλι από τις δηλώσεις της, και ο αρκούδης
που κατηγορήθηκε ευθέως χθες και προχθές και παραπροχθές από τον Παναγόπουλο και τον δικηγόρο ότι ήθελε να χρηματιστεί και δεν είχε απαντήσει. Καν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Τα λες, τα αφηγείσαι και μετά ακούγοντας τα λες, τι λέω, μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να κατηγορηθώ για κάτι και να μην απαντήσω. Να μην προχωρήσω σε μηνύσεις, να μην ξέρω να βρω το δίκιο μου. Κι όμως, συμβαίνει. Κι όμως. Η Μαρούπα Κώστα που έχει και μάτι εκτιμητή, έτσι, να τη φωνάξουμε να μας πει τον Έφια. Η Μαρούπα έχει μάτι εκτιμητή. Φοβερό. Τι τρέπονται, ρε, αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται, κυκλοφορούν ελεύθερα. Πήγα στη μια που μας είπε, πήγα στην Παπαπαρασκευά, στην Ξάνθη και ρώτησε. Την άλλη μας είπε, εκτιμώ, και σε άλλο, ρε, κορίτσι μου. Είσαι εκτιμήτρια, μέση ήτρια είσαι. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Ούτε στο καφενείο. Ούτε στο καφενείο δεν γίνεται αυτό. Τα καφενεία είναι σοβαρά. Τα καφενεία είναι σοβαρή χώρη. Μην τα άφησα, άφησα έξω, με παρακαλώ πάρα πολύ. Τα καφενεία επενδύει κόσμο στις ώρες του, διασκεδάζει και φεύγει τα ερωτήματά του. Δεν είναι, αυτή η επιτροπή δεν είναι καφενεία. Τα καφενεία είναι σοβαρότατα, σοβαρότατη χώρη εστίασης. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την επιτροπή του Αργενάκη. Σε παρακαλώ, αυτή η Μαρούπα τώρα ορίζει ζωές ανθρώπων, οργανισμών, συλλόγων. Τρελό πράγμα, εντάξει, εκεί είπαμε. Δεν μπορεί να βρεις παντού άξιους να βάλεις, αλλά όχι τώρα να βάλεις και Μαρούπα και Αρκούδη και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή καθορίζει δηλαδή, έχει... τη μοίρα. Μα τι είναι, έχεις πάει το βλακόμετρο. Ορίζουν ζωές ανθρώπων, ξαναλέω, συλλόγων, ομάδων, από παντού. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα. Εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκατομμυρίων. Το έχω πει ότι αυτή η ιστορία θα γυρίσει μπούμεραν. Στα μούτρα της Επιτροπής Αυγενάκη, του Αυγενάκη τα μούτρα γύρισε και στο Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος. Ναι. Τώρα θα πρέπει να αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Οι αποκαλύψεις θα είναι τρομακτικές. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Όχι να είχαμε να λέγαμε μετά από χρόνια, άμεσα. Ναι. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί κάποιος με μια απλή αθώωση του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό λένε. Δεν θα αρχιστούν στην αθώωση της ΠΑΕ. Ήδη Κώστα πάνω σε αυτό που λες, ο Άριος Πάγος κινεί διαδικασίες για κατεπίγουσα έρευνα για την Επιτροπή και πιθανόν θα αν χρειαστεί να ανοίξουν λογαριασμοί, τηλέφωνα κτλ. Γιατί να μην ανοίξουν. Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Προσπάθησαν ο Αυγενάκης και τα κανίκια του στην Επιτροπή να στιγματίσουν την ιστορία δύο σωματείων, του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Η Ξάνθη δεν είναι ένα σωματείο στο Σαρώ. Η Ξάνθη είναι επί 30 χρόνια εκπροσωπή το ποδόσφαιρο της Τράκης στο Super League. Είναι ένας πόνος έλξης στο Σαλέ, η Ξάνθη σαν ομάδα, ή τα δούμε τα υποδομής της. Για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός και το κόμπλεξ του Ολυμπιακού κινήθηκε ολόκληρη η χώρα. Ακριβώς. Το λέω για άλλη μια φορά, λυπάμαι, αλλά το θέμα δεν είναι αθλητικό. Το θέμα είναι κοινωνικό και δυστυχώς ένα μέλος της κυβέρνησης, ο κύριος Αυγενάκης, το έκανε πολιτικό. Το έκανε πολιτικό. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Ένας υπουργός να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τέτοια πίεση σε μια κυβέρνηση. Το κατάφερε. Και αθωώνω για την ώρα την κυβέρνηση, διότι θα φανώ στην πορεία εάν ήταν άγνωστο στον Πρωθυπουργό και στους συνεργάτες του οι κινήσεις της Αυγενάκης. Αυτό θέλω να πιστεύω. Αν απορριφθεί το αντίθετο, έχουμε μέγα πολιτικό θέμα. Μέγα πολιτικό θέμα. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Αφορά τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη, όλους όσοι δεν έχουν σχέση με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τους δορυφόρους ανά την Ελλάδα, ενδεχομένως μην τους αφορά. Τους οπαδούς όμως των ομάδων που ελέγχει ο Ολυμπιακός τους αφορά. Γιατί θέλουν ανεξαρτησία και περηφάνεια. Κανείς δεν αντέχει να είναι όργανο μιας άλλης ομάδας. Ούτε και οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή. Είναι ντροπή και για αυτούς. Και το ξέρουν, το γνωρίζουν. Το ποδόσφαιρο είναι μέσα στις γραμμές.
Ναι, οκ, okay, θα προκύψουν θέματα προ συζήτηση. Και αντιπαλότητες, εντάξει, νορμάλ. Μα αυτό το πράγμα, βεβαίως. Συναγωνισμός και συναγωνισμός και αυγιά. Θα ξεκινήσουν τα καλά τα πράγματα. Αλλά δεν πανέλθουν. Κώστα, σε χάνουμε. Κώστα, σε χάνουμε, δεν είναι εκεί, δεν έχεις καλό σήμα. Ξανά λίγο. Όχι. Όχι, Κώστα. Για μιλά λίγο. Να σε ξαναπάρουμε, Κώστα. Εάν δεν ακούγονται καλά, δεν είναι. Τώρα είμαστε οκ. Τώρα είμαστε οκ. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι αντικείμενο συζήτησης σε και εξέταση σε δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Και το ποδόσφαιρο το έφεραν εκεί ο Ολυμπιακός αρχικά με τα καραγκιζλίκια του Μάρτινς, τη συνειδητοποίηση του Μάρτινς προεμπιετίας και η ΑΕΚ υποβήθηκε. Του Γκαρθία, ναι. Του Γκαρθία, ναι. Του Μάρτινς, ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, του Γκαρθία. Και αυτός άρχισε να λέει λογάκια τώρα τελευταία. Εντάξει, έχει βέβαια ο Μάρτινς και τον αναγνωρίζω. Θεωρώ ότι αρρωσταίνει μέσα στον οργανισμό που βρίσκεται. Ναι. Δεν μου έχει δώσει ο Μάρτινς μέχρι τώρα το δικαίωμα να τον κριτικάρω. Προχθές μίλησε για διαιτησία. Εντάξει, τι να πω. Μου φάνηκε και αστείο, αλλά ξαναλέω, με σκλαβώ αν κάτι, πώς και όλα, θα χαζέψεις και εσύ, δεν γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Με αυτά που ακούει και βλέπει, στο τέλος θα ψάξει και αυτός άλλος. Μέχρι τώρα όμως ξαναλέω ότι δεν μου έχει δώσει δικαιώματα. Ναι, ναι, μέχρι τώρα, ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη που τον ανέφερα, μπερδεύτηκα τώρα. Αυτή ήθελα να πω και είπα τον Μάτι, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για μένα μέχρι τώρα έχει ένα σοβαρότατο προφίλ. Τώρα, προχθές σκέφτηκε λίγο με την Ισία, ξαναλέω όμως, όταν ακούει γύρω το πρωί στο βράδυ, για διαιτητές, για, εντάξει, και θα ρωτήσει κάποιος τι θα κάνει. Βέβαια. Ακριβώς. Θα ρωτήσει και αυτός. Ακριβώς. Είναι σαν ένα μήλο που είναι μέσα στη φρουτιέρα γύρω-γύρω, αν είναι σάπια. Μετά από λίγη ώρα. Έφτασε πίσω και το μήλο. Ακριβώς. Κώστα, το ερώτημα που από το πρωί, μάλλον από χθες, βρίσκεται στα χείλη όλων των φίλων του ΠΑΟΚ είναι ένα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, αν μπορείς να μας κατατοπίσεις λίγο, ποιες είναι οι ενέργειες, ποιο είναι το σκεπτικό, το περιμέναμε αυτό να βγει χθες, τέλος πάντων, να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Το σκεπτικό από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια της ΠΑΟΚ έχει προωθηθεί σε νομικούς που θα αναλάβουν τις επόμενες κινήσεις. Το έχω ξαναπεί. Η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν θα βασίσει και δεν έχει βασίσει μέχρι τώρα την πολιτική της, ναι, τις απολογίες, ναι, της, την τακτική της, την πολιτική της, μόνο στο έμπειρο δικηγορικό, νομικό επιτελείο. Ο ΠΑΟΚ έχει αποτανθεί και σε εξωτερικούς συνεργάτες νομικούς για την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση του. Από εδώ και πέρα τώρα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ετοιμάζει κάποιες κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι προσφυγή πρώτα απ' όλα στα διοικητικά δικαστήρια. Τα διοικητικά δικαστήρια, που είναι πολύ σοβαρά δικαστήρια, τα πιο σοβαρά δικαστήρια στην Ελλάδα, η πιο σοβαρή βαθμίδα δικαιοσύνης στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, θα προσφύγει εκεί ζητώντας γνωμοδοτήσεις και ζητώντας φυσικά αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε. Αυτή θα είναι μία εξέλιξη. Η άλλη εξέλιξη είναι η κλίση του ΠΑΟΚ σε απολογία βάσει της εισηγήσεως από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Λίγκας. Θα έχουμε δηλαδή παράλληλες κινήσεις. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι ήρεμος τη δεδομένη χρονική στιγμή και να περιμένει τις κινήσεις της ΠΑΕ. Όλα θα καθοριστούν από τις κινήσεις που θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ νομικά, το επαναλαμβάνω και το επισημάνω, το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπα οι δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι αυτόματο. Το πρωτοβάθμιο της Λίγκας, αφού έχει το σχετικό, θα καλέσει την ΠΑΕΠΑΟΚ προς εξέταση. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παράλληλα θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια με τον τρόπο που ορίζουν οι νόμοι και δίνει το περιθώριο του νόμου για να αποδείξει το αβάσιμο του σκεπτικού και φυσικά της εισήγησης της αδιανάκειας επιτροπής. Βήμα-βήμα, ένα-ένα θα γίνουν όλα όσα θα γίνουν. Αυτό.
Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει λάβει τα μάτια του σε όλα τα επίπεδα, όπως θα αποδειχθεί στην συνέχεια. Στέκομαι σε αυτό που λες, Κώστα, στο βήμα-βήμα, διότι ένα βήμα το οποίο θα έρθει μετά είναι να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με όλους αυτούς που έστησαν αυτό, που εξήφαναν αυτό όλη αυτή την ιστορία. Μετά. Αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ναι. Δεν αρκεί στην ΠΑΟΚ η αθώωση. Δεν της αρκεί. Όχι, βέβαια. Θα ικανοποιηθεί με την τιμωρία, εφόσον το κρίνουν τα όργανα της δικαιοσύνης, για όσους επιχείρησαν να στιγματίσουν την ιστορία του ΠΑΟΚ, ή το τι θα κάνει Ξάνθη, δεν το ξέρω, αλλά εικάζω ότι με παρόμοιο τρόπο θα κινηθεί και η Ξάνθη, διότι δεν είναι δυνατόν σε μια υποτίθεται χώρα στην οποία υπάρχει λογική, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δημοκρατία, ο οποιοσδήποτε να επιχειρεί τέτοιες καταστάσεις. Διότι αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η Αγενάκια Επιτροπή είναι να ασχολούμαστε μαζί τους. Ένας ολόκληρος οργανισμός έχει αποπροσανατολιστεί, ο ΠΑΟΚ. Ασχολείται περισσότερο τον τελευταίο δίμηνο με αυτό το θέμα παρά με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Το πώς καταφέρνει η ομάδα. Και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Φερέιρα και τους παίκτες, εκοπλούνται ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για την εικόνα τους στο ΆΚΑ και για τις άλλα παιχνίδια, αλλά παρένθεση, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, ασχολούμαστε όλοι περισσότερο με αυτό και όχι με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Είναι θαύμα που ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό ακόμα και με την πλαστογράφηση της, την αλλίωση του βαθμολογικού πίνακα και μέσα στο κύπελο. Ένας άλλος οργανισμός δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Θα έχει καταρρεύσει. Ναι. Και ξαναλέω, αυτό δεν είναι δικαιολογία ούτε για το Φερέιρα ούτε για τους παίκτες. Ναι. Για την εικόνα της ομάδας από την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του 2020. Δεν είναι δικαιολογό. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ΠΑΟΚ σοβαρός και σωστός σε πολλά παιχνίδια. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχει επηρεάσει όλη αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε από την σκευωρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αφού μου δίνεις και την πάσα για το αγωνιστικό, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, Κώστα. Πολύ, πολύ. Ένα από τα πιο σημαντικά της φετινής χρονιάς. Ξεκάθαρα είναι αυτό, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βρεθεί στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και έχοντας το 2-0 το πλασματικό για την εικόνα του αγώνα 2-0 θα πρέπει να το κερασπιστεί και να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πλασματικό το αναφέρω διότι ένα 3-0, δεν θα πω 4, 3-0 θα ήταν το πιο δίκαιο σκορ σε σχέση με την εικόνα που είχαν στο 90 λεπτό οι δύο ομάδες στην Τούμπα. Άνετα. Αυτό μου χρειαστάει ο Λάμπρου, εφόσον χρησιμοποιηθεί μπορεί να το ξεχρεώσει άλλο. Κάτι χρωστάει. Εντάξει, δεν χρωστάει τίποτα. Εντάξει, τώρα έτσι το λέμε για την κουβέντα, ξέρεις. Χάρη να στηρισμού. Μεταφέρουμε στην ομάδα κάποια πίεση. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει δύο προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν μέχρι τον αυριανό αγώνα. Θα ξέρουμε σε λίγο. Και είναι ο Πέλκας και ο Γιαννούλης. Αντιμετωπίζουν και οι δύο προβλήματα τραυματισμών. Ο Πέλκας από το πρώτο με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ο Γιαννούλης μετά το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα με τον Όφη. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες και για τους δύο. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αν δηλαδή τους υπολογίζει ο Φερέιρα και τους πάρει στην Αθήνα ή αν θα τους αφήσει και τους δύο προκειμένου να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Λάρισα στην Θεσσαλία. Ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι για το οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε με την Πέμπτη. Σε περίπτωση που ο Γιαννούλης δεν τα καταφέρει, θα δούμε το Βιερίνη αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο μάτι της θέσης του. Και αύριο θα έχουμε έτσι το... Πολλά περισσότερα. Καλύτερη εικόνα για να καλύτερη εικόνα θα έχουμε δεχτεί για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περί των επιλογών του Φερέιρα για τον Φρέιμι τελικό. Μεγάλο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με αυτό θα πρέπει να ασχολείται ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, αλλά εμείς ασχολούμαστε με τον Τσαρκούδες, με τις Μαρούπες. Μαρούπες και θα γίνει έκφραση, Μαρούπα. Ναι. Άσε μας με Μαρούπα. Εν τω μεταξύ, Κώστα, αν μπεις και δεις λίγο τι δηλώσεις έχει κάνει, γιατί μπήκα ψάχτηκα λίγο, γιατί
πρέπει να ενημερωθεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε. Το άτομο είναι άσχετα με τα ποδοσφαιρικά, έτσι. Το τι δηλώσει έχει κάνει κατά καιρούς για άλλα θέματα είναι και λες αυτή κρίνει τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων που ακολουθούν αυτήν την ομάδα και ζουν. Αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω. Η Μαρούπα διορισμένη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αντιμνημού. Και άμα δεις τι λέει, δηλαδή κατά το θέμα μπορεί να εκφράσει 7 πολιτικές απόψεις. Δεν ξέρω τι να πεις. Τελειώνουν τα λόγια. Τελειώσαν τα λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχει. Φαρμακείο, τοπών και πάρε για να ησυχάσεις το κεφάλι σου, να ηρεμήσεις. Το ότι μας αυτή η υπόθεση πραγματικά, όχι θα πω πολύ soft θεωρώ την έκφραση, ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί όλη την οικογένεια, όλο τον οργανισμό, νομίζω είναι εκ των όνου κάνευ. Το ξέρει ο καθένας. Μας στερήσανε τον ύπνο μας και την ηρεμία μας και όπως είπες, αντί να ασχολούμαστε αύριο με τον αγώνα κυπέλου, ασχολούμαστε με τις επιτροπές, με τα νομικά, μπήκαμε και διαβάζουμε νομοδοτήσεις, Κώστα. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πω. Κάνουν χρυσές δουλειές οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι. Μόνο η Δούκησα νομικού. Μόνο η Δούκησα νομικού δεν μας έχει πει. Από όλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Έχω μια τελείως άσχετη ερώτηση. Πιστεύεις ότι το ταξίδι του Αλαφούζου στην Νιόν για να ρίξει την ποινή του Παναθηναϊκού είναι άσχετο με τη στάση που τήρησε πρόσφατα την Κολοτούμπα που έκανες, είναι άσχετο λες? Ναι, μάλιστα. Ναι, γιατί είχε προαναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό, άμα διαβάζοντας έτσι πίσω από τις γραμμές του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει χαμηλούς τόνους σε σχέση με τα αγωνιστικά και τα διαιτητικά, ναι. Με αυτούς τους, ναι, και τα διαιτητικά, διότι ήθελε με αυτούς τους χαμηλούς τόνους να επιχειρήσει να πείσει τις διεθνείς ομοσπονδίες για τη μείωση της ποινής που του έχει επιβληθεί προκειμένου να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πληρώνοντας παράλληλα, έτσι. Ναι, δεν ναι. Έχει ξεχρεώσει, αλλά έχει τακτοποιήσει ένα σημαντικό μέρος των οφειλών που υπήρχαν προς τους ποδοσφαιριστές και πρώην προπονητές. Τώρα, αν θα καταφέρει να μειώσει την ποινή, δεν το ξέρω. Έτσι διάβασα λίγο και ενημερώθηκα ότι δεν υπάρχει προηγούμενο από την πλευρά της UEFA. Ναι. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δείχνει λίγο πιο διαλλακτική σε ό,τι αφορά τις τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή κάποτε στην UEFA έλεγαν τέλος. Αυτή είναι η απόφαση, δεν μας ενδιαφέρει, τελείωσε. Ναι. Ακόμη και αν συμπεριφέρονται μια ομάδα και ο κόσμος της, δεν είναι διάφορο. Ναι, τώρα η νοοτροπία μετά την τελευταία αλλαγή στην διοίκηση είναι διαφορετική. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εφόσον οι ομάδες συμμορφώνονται, καλύπτουν τα χρέη τους, μπαίνουν σε τάξη, ρυθμίζουν, ικανοποιούν, γιατί αυτό είναι ο στόχος. Να πληρωθούν οι επαγγελματίες, είτε είναι προπονητές είτε είναι ποδοσφαιριστές. Ναι. Εφόσον λοιπόν οι ομάδες μπαίνουν σε ένα ρυθμό, να τύχουν μια πιο ήπιας, πιο ευνοϊκής αντιμετώπισης. Μάλιστα. Το πλαίσιο λοιπόν αυτής της φιλοσοφίας, παύλα νοοτροπίας, που επικρατεί στην UEFA την τελευταία διετία, ίσως ο Παναθηναϊκός να πετύχει μείωση της ποινής του, μάλιστα, και αν του κερδίσει αγωνιστικά να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Πληρώνω, κύριε, πληρώνω. Προσπαθώ να κρατώ χαμηλό προφίλ. Έχω τακτοποιήσει αυτά. Οφείλω αυτά τα οποία έχω ρυθμίσει, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε μιλώντας με τους εκπροσώπους, τους νομικούς εκπροσώπους παικτών ή πρώην προπονητών, και ζητώ αυτό. Πάει στην ουσία η UEFA και δεν είναι στο γράμμα του νόμου ότι τιμωρήθηκες με 4 χρόνια, 4 χρόνια θα μείνεις. Ναι. Όπως κάποτε ο ΠΑΟΚ ας πούμε είχε τιμωρηθεί για τα επεισόδια με την Παρίς Σεντζερμέν. Ναι. Γι' αυτό και λέω, προκύπτει από ρεπορτάζ στην Ελβετία, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία αλλαγή της διαδικασίας και της ποινής στον Παναθηναϊκό. Δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Επίσης για να δεχθούν τον Αλαφούζο, πάει να πει ότι έχουν μια διάθεση να συζητήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τον δεχόντουσαν. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
Ωραία. Κώστα, δεν ξέρω. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή. Δεν έχει. Εντάξει, εγώ κάνω συνδυασμούς. Εγώ. Αυτό είναι δικό μου. Τελείωσε φαντασία. Δεν είναι. Χώρα που ζούμε. Τα έχουμε δει όλα. Δεν ξέρουμε γι' αυτό. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Καλή μεσημέρι σε εσένα, καλή συνέχεια το πρόγραμμα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι στο 25 λεπτό που απομένει, φορτσάρετε, θα ανοίξουμε και γραμμές με το που θα γυρίσω από το διάλειμμα. Γιατί παίζετε για δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτά θα γίνουν άφαντα. Το καταλαβαίνετε ότι και 100.000 χωρητικότητα να έχει ο ναός. Δεν θα υπήρχε ούτε άδειο, όχι καρεκλάκι, ούτε σκαλοπάτι. Ούτε ανάμεσα στα σκαλοπάτια, ούτε ανάμεσα στα καρεκλάκια. Άρα λοιπόν, φορτσάρετε, θα ανοίξουμε και γραμμές να διεκδικήσετε ένα μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μην στέλνετε ξερό σκεταδούρα ονοματεπώνυμο, βάλτε και κάτι άλλο μαζί. Ένα χαίρετε, ένα αυτό, ένα, μια παραγγελιά, κάτι. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Ένα θα δώσουμε μέσα από τα μηνύματα. Ξαναλέω, FM. Γράφετε, αφήνετε κενό. Μην μου γράφετε τη λέξη κενό, γιατί έρχονται και τέτοια μηνύματα. Αφήνετε το κενό και το στέλνετε στο 54526 και ένα μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Γυρίζουμε για να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Σωστό ή λάθος, θα κάνουμε μουχαμπέτι με τα δικά μας. Όπως ξέρετε, κάθε μέρα σήμερα το κάναμε αντίστροφα. Επιστρέφουμε! Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Παίζετε μέσα από τα μηνύματα. Για εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ακριβοθόρητο, μαγικό χαρτάκι. Ένα θα δώσω μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, για εσάς που θα παίξετε μαζί μας. Και ένα μέσα από τα μηνύματα. Έλα ρε Ζαμπέ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε κάτι παραπάνω από 15 λεπτά, κοντά στο 20 λεπτό. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να ξεκινήσουμε. Χαίρετε! Έλα, Κωστή, καλό μεσημέρι. Καλώς τον, Στελάρα. Καλώς τον. Κωστή, έλα. Ξέρεις τι σημαίνει το ΕΕΑ. Ελεγχόμενη Επιτροπή Αυγενάκη. Εκτελούνται ενοχοποιητικές αποφάσεις. Σωστό! Τα συνταγές του ΙΚΑ ένα πράγμα. Μ' αρέσεις. Ναι, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Εντελώς απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη. Δεν θέλω να πω ανεπάγγελτη, γιατί επάγγελμα έχουν. Αλλά, ναι. Πραγματικά μετά από χθες όλος ο κόσμος κοιτάει ο ένας τον άλλον και λέει τι έγινε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή πραγματικά αυτό ήταν. Γιατί, ξέρεις, φτάνεις σε κάποια στιγμή, φτάνεις και λες ρε παιδιά μήπως όλος αυτός ο ρημαγδός, μήπως έχουν κάπου δίκιο, δεν φτάνεις κάποια στιγμή να αναρωτηθείς όταν βλέπεις ότι υπάρχει λέλαπα επικοινωνιακή από δάφτους. Εντάξει, ούτε τρίγωνα, ούτε τετράγωνα, ούτε πολυδιοκτησίες, ούτε τίποτα. Εικασίες, υποθέσεις και σουξουμούξου. Έτσι φίλε. Κωστή, τη βγάλανε 84 σελίδες γιατί κάνουν μεγάλα γράμματα ρε φίλε για να δείξουν κάτι να δω. δεν γίνεται. Γράψτε 283 και πάμε να παίξουμε. 283 και πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό, χρώμα, ζώο και μπινελίκι, βρυσίδι. Ναι. Από ΤΑΦ. Πάμε. Από ΤΑΦ. Τρίπολη. Ναι. Τωρίνο. Ιταλός, Τωρίνο, μπράβο. Ιταλός προπονητής Τζοβάνι. Ταρντίν, Τζοβάνι Τραπατώνη. Τραπατώνη, μπράβο. Ηθοποιός Τόργελε. Τόργελο, η μεγάλος ηθοποιός, φίλε. Και πού είσαι εσύ, ρε. Εσάς για έναν ηθοποιό δεν μπορεί. Ο Θανάσης, φίλε. Ο Θανάσης, φίλε, το λέει αυτό με τον Μιχάλη. Συνέχεια το, έλα, ηθοποιέ. Φαγητό τορτελίνια. Έτσι, ωραίος. Ένα ζώο από ζώο, τίγρης. Τίγρης, ωραία. Και ένα χρώμα από ΤΑΦ. Από ΤΑΦ. Ναι. Ταλασσί. Ταλασσί, μπράβο, πολύ. Πολύ σε ταυμάζω. Άλλο. Τυρκουάζ μπορούσες να πεις, αλλά είναι ψηλό.
Το ταλασσί είναι πιο ωραίο. Το ταλασσί πιο ωραίο εννοείται. Και ένα μπινελίκι από ταφ. Τούρλο σαυρόγαβρι. Τούρλο σαυρόγαβρι. Δώσε μου, δώσε μου. 2,83 είπαμε. Ναι, ναι, γεια σου Χριστή. Γεια σας, Στελάρα, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε, ναι. Τι γίνεται. Κωτή. Ναι. Έλα. Θα παίξουμε, προλαβαίνουμε. Καλά, εννοείται ρε φίλε, θα παίξουμε. Εννοείται. Να σου πω να έτσι, σ' αγαπώ πολύ και να φύγω. Αγόρι μου. Και αυτό, αλλά θα παίξουμε. Θα παίξουμε, έχουμε τρεις περιμένουν, αλλά θα παίξουμε λίγο γιατί σήμερα αργήσαμε. Λοιπόν, θέλω όλα τα σχετικά για να μην τα καθυστερώ, κύριε, μην τα λέω. Ναι, το γράμμα. Σου λουμουντρούχουν και καραπιπερί. Σου λουμουντρούχουν και καραπιπερί, ανυπερθέτω φίλε. Αυτό από εκεί ξεκινάμε, είναι, γράμμα... είναι όρος. Και το γράμμα που σου δίνω είναι. Εύκολο θα σου δώσω, εύκολο γράμμα. Και μετά εύκολα τα πάω. Από Β, πάμε. Από Β, Βιερίνια, ξένος παίχτης. Ναι, Έλληνας παίχτης, Βιερίνια. Βιερίνια πάλι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, προπονητής. Βιερίνια, μελλοντικός. Βούκοβιτς, πού το θυμηθείτε. Βουκοτίτς. Ο Μόμψιλο, ρε φίλε. Πόσο λέγανε έναν παίχτη. Ο Μόμψιλο Βούκοτίτς. Μόμψιλο. Ο Βούκοτίτς. Μόμψιλο Βούκοτίτς. Όχι, ρε, έναν άλλο λέω που ήταν τώρα. Βούκοβιτς. Ο Βούκοβιτς, εποχή Γκαρσία, ήταν αυτό που δεν θυμήθηκα. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Το θυμηθείτε. Ωραία, ωραία. Δεχτώ, δεχτώ. Από Β. Ναι. Φαγητό. Βουβαλίσια. Γάλατα. Και παιδάκια. Για Καζάν TV. Ναι. Βουβαλίσια λουκάνει εκεί στις Τζερτίνες που κάνουν. Άρα έχεις βρει και το ζώο από Β. Ή θα κάνεις κασιά και θα πεις βόδι ή βατράχι. Όχι, ναι. Όχι, βάτραχος όταν είναι. Όχι, ρε φίλε. Βάτραχος, άρα μας είπες και προπονητή. Βόλσμπουργκ. Ομάδα. Θέλγεις, εντυπωσιάζεις. Ελληνική ομάδα τώρα δεν μου πάει. Βίρονας έχει. Μπάσκετ, Βίρονας βεβαίως, γιατί όχι. Ή Βάο. Βάο, ρε. Βάο. Βάο. Ναι. Ένα μπινελίκι πες και από Β. Βαμπίμπιπ ο θύλος επιλέγει. Βαμπίμπιπ. Εντάξει. Πέτρο, δώσε τα τρία τελευταία. 7-19. Έγινε. Φιλιά. Μήπως πάω τον πατέρα μου. Φιλιά. Γεια σου Πετράν. Γεια. Να πω ότι σήμερα στο τέλος θα κληρώσουμε και το λίθο που δεν κληρώσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, έτσι. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος αυτό. Γιατί το ξεχάσαμε. Πάμε γραμμές, πάμε. Ναι, γεια σας. Γεια σου Κωστή. Ω, καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλά είστε. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, μια χαρά φίλε. Τι λέει. Δόξα τω Θεώ, εδώ. Εδώ, παραούλα. Όλα καλά. Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Εσύ πες μου, εσύ, πώς τα περνάς. Όλα καλά. Ελέγχεις την περιοχή Αγία Βαρβάρα, εκεί, Διογένους, Λαμπράκη, έτσι, θέλω να είσαι εκεί στο... Να πούμε εκεί, είσαι υπεύθυνος περιοχής. Αγόρι μου. Έλα. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα, σε ακούω, για πες μου. Αυτά. Φιλιά, ζου μου σου. Γεια σου Παναγιωτάκη μου. Γεια σου αγόρι μου γλυκό. Γεια σου. Ναι. Ή τι, ωραίος, εδώ, ναι. Γιώργο. Δεν πέσες. Λοιπόν, αυτοί έχουν φάει και το Χούβερ και το Μακάρθι εκείνη την εποχή με τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, που για να πιάσει δουλειά στο Hollywood έπρεπε δηλώσεις ακροδεξιός. Τα πάντα κάνουνε ρε παιδί μου, τόσο διάβολοι. Αλλά θα φάνε καλά. Στο τέλος λεξίζουν τον γαμπρό. Φυσικά. Στο τέλος. Φυσικά, εννοείται. Επίτρεψέ μου Γιώργο να πω πάλι ότι στο 2310-287-888 ένα εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κληρώνουμε μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα και ένα θα δώσουμε μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 5526. Έλα Γιώργα. 4-16. Ναι. Και αν βγει το νούμερο μας, θα το δώσει αυτό το παλικάρι που το θέλει για τον πατέρα του. Έγινε, τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. Και όσοι. Λέω 23 και δεν βγαίνει. Μόνο στο 23-10. Ναι! Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια. Ναι. Εδώ ο Γεροθράσος. Α, καλώς τον άνθρωπό μας.
Καλώς τον. Τι κάνετε, παιδιά? Καλώς τον, δόξα τω Θεώ. Πήρα πρώτον, πήρα να ευχαριστήσω τον εκλεκτό φίλο που εχθές είπε ότι μου παραχωρεί τον χρόνο του να μιλώ. Είναι ευγενέστατος και του είμαι υποχρεωμένος. Ο Κώστας, πώς το λέμε, ο Καραγιάννης, Αντώνη, πώς τον είπα. Ο Καραγιάννης. Να είναι καλά, εντάξει. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμαλώνουμε, κύριε Θράσο, έχουμε ακροατές με τους οποίους γνωριζόμαστε και μεγαλώσαμε μαζί. Με αυτά τα παιδιά τώρα είμαστε χρόνια μαζί, μια παρέα ραδιοφωνική, και ξέρω ότι το λέει αυτό και το εννοεί, να ξέρετε, ότι θα παραχωρήσω τη σειρά μου. Και ο άνθρωπος από το ήθελε. Είναι παιδιά διαμάντια. Γνήσια, είναι παοκτσάκια, είναι ζουμουσάκια. Γνωριζόμαστε χρόνια και ξέρω καμαρώνω για τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών μου. Καμαρώνω. Μπράβο. Για πείτε μου. Δεύτερον, ήθελα να πω δεύτερον. Από ό,τι ξέρω, ο ΠΑΟΚ έχει γεννηθεί το 1926. Έξι, ναι, βεβαίως. Ναι. 8 χρόνια μετά γεννήθηκα κι εγώ. Άρα είμαστε κοντά με τη γέννηση. Α, μάλιστα. Είστε το 34, γεννηθείς. Εγώ ναι, 8 χρόνια μετά, το 34. Έχουμε δηλαδή λίγα χρόνια. Μαζί γεννηθήκαμε, μαζί βγήκαμε στη ζωή. Και ήθελα λοιπόν, αν μπορούσες, έτσι χάρη αυτή τη σχέση που έχουμε, να έβαζες ένα τραγουδάκι του ΠΑΟΚ που παίζει καλύτερα, ο εξαίρετος κλαρινίστας, ο Αντώνης ο Ζώρας, ο Τσολιάς. Είναι ένα τραγουδάκι που μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Θα ψάξω να το βρω. Δεν θυμάμαι το. Θα ψάξω να το βρω. Είναι φίλος εκλεκτός, τον αγαπώ πολύ. Έχουμε σε εκκρεμότητα επίσκεψη εδώ στο στούντιο, κύριε Θράσο. Τον περιμένουμε, το έχω ακούσει και τον περιμένουμε, γιατί ακριβώς. Είναι θαυμάσιος. Απλά κάτι με τις επιτροπές, κάτι με τις σύντες, κάτι με τον πόλεμο που δέχεται η ομάδα, πήγε όλο πίσω. Ξέρω ότι μας ακούει, είναι εκλεκτός φίλος. Βέβαια. Τον παρακολουθούμε. Είναι εξαίρετος άνθρωπος, τον έχω και εγώ μιλήσει μαζί. Ναι. Παρακολουθούμε και στο EuroPoan, ήρθε και στις αιμοδοσίες μας. Ναι. Είναι εκλεκτός φίλος, εκλεκτός. Και ρωτώ του το βρεις να πω μια φράση ακόμα. Βεβαίως. Και τώρα δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ μήνυση, αγωγή, επιδυσφημίσει για αυτούς που δυσφήμισαν τον ΠΑΟΚ, το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος, της Μακεδονίας. Περιμένετε. Δεν θα έρθει η ώρα να γίνει και μια αγωγή για δυσφήμιση. Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Θράσο. Όλοι αυτοί που μας έβαλαν σε αυτή την τόσο στενάχωρη κατάσταση, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριά έκφραση, όλοι αυτοί που παίξαν με τον ύπνο μας, με τα νεύρα μας, με την καθαρότητά μας, με την υπομονή μας, με τις αντοχές μας, αφήσαμε άλλα πράγματα στο πλάι, και δεν μιλάω μόνο την εκπομπή που όπως είδατε, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, εγώ ψόφιος είμαι και για τραγούδι και για ανέκδοτα και για χαβαλέ. Όμως αναγκαζόμαστε και. Δεν μπορείς να μην επηρεάζεσαι. Όχι, και επηρεαζόμαστε, αλλά και ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, να μάθει. Καθόμαστε και διαβάζουμε τώρα ανακοινώσεις, διαβάζουμε τις επιτροπής αποφάσεις, τι θα πει το κάθε άτομο, τι θα πούν οι δικηγόροι. Είμαστε αναγκασμένοι. Η επικαιρότητα έχει τον πρώτο λόγο. Ακριβώς. Όμως σας λέω ένα πράγμα, και αυτό είναι και δική μου αίσθηση, αλλά είναι και κουβέντα του Βασιλόπουλου που τη μετράει πολύ. Την κουβέντα του, γιατί είναι χρόνια μπαροτοκαπνισμένος στο θέματα του. Φαίνεται από τις τοποθετήσεις του. Σας λέω λοιπόν ένα πράγμα. Αυτοί που έπιασαν τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους και σχεδίασαν όλη αυτή τη σκευωρία πατώντας στο πουθενά, θα κυνηγηθούν ανηλαιώς. Δικαστικά πάντα μιλάω. Πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης. Δικαστικά. Εννοείται, πάντα δικαστικά. Εννοείται. Έτσι, γιατί είναι πολύ δικαιροί, δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο. Βέβαια. Για οτιδήποτε άλλο δεν αφήνουμε υπονοούμενο, έτσι. Το λέμε. Εννοείται. Είναι εποχές πολύ δύσκολες. Με τους νόμιμους τρόπους, μάλιστα. Ακριβώς. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Μας περιμένουν στη γωνία τι θα πούμε, πώς θα μιλήσουμε για να μας. Για να έχουμε κυνήγι μετά. Όλοι αυτοί λοιπόν που όλο αυτό το πράγμα το εμπνεύστηκαν και θέλησαν να βάλουν κοιλίδα στον ΠΑΟΚ, θα το μετανιώσουν. Αυτό έχω να σας πω. Θα κυνηγηθούν δικαστικά. Αυτά. Το περιμένουμε. Μπορούμε να πούμε τώρα σε αυτή τη φάση. Έτσι. Ναι. Και το βρήκαμε το τραγουδάκι. Έτοιμο, είναι εδώ, είναι. Να το. Είναι ο ύμνος. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Και τον φίλο σου, τον Ευγενή Ακροατή, τον Κώστα. Γεια σας, να είστε γεια καλά. Σας, κύριε Θράσο. Να έχετε την ευχή μου. Να είστε καλά. Γεια σας.
Εδώ λοιπόν ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης στον ύμνο του Παρίδη παίζει λίρα, κλαρίνο παίζει ο φίλος μου Αντώνης, ο Ζόρας. Ο αέτος τρολιάζει τα αετόπουλα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πάρουμε μία γραμμή ακόμα γιατί πρέπει να κάνω κληρώσεις. Όχι εδώ, όχι εδώ, ούτε εδώ, όχι. Λοιπόν, πάμε, πάμε να κάνουμε κληρώσεις. Μέχρι το 87, αυτό είναι της Παρασκευής ο λίθος. Ναι, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 8, το 6 και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 4, το 2. Τέλεια, τι υπέροχος που είναι αυτός ο ύμνος, πώς τον αγαπάμε. Έχω δέσμευση και από τον μαέστρο, τον Μιχάλη Καλλιοτζίδη, και από τον Αντώνη τον Ζώρα και από όλα τα παιδιά ότι θα έρθουν εδώ να μας εξηγήσουν, να μας περιγράψουν. Το είχαμε κάνει παλιότερα με τον μαέστρο, τον υπέροχο Μιχάλη Καλλιοτζίδη, που μας είπε παραλυπόμενα από το πώς γράφτηκε αυτός ο ύμνος. Λοιπόν, πάμε. Σε πρώτη φάση, το τριήμερο, το διήμερο, δηλαδή η μία διανυκτέρευση για λίθος σκοτέλες πάτη την προηγούμενη εβδομάδα είναι ο Βασίλης Τσίρλης. Ο Βασίλης Τσίρλης, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος. Σε 905 το νούμερό του. Λοιπόν, Βασίλη, θα σε πάρουμε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε και με το λίθος σκοτέλες σπα. Ένα τέτοιο θα δώσουμε και την Παρασκευή. Πάμε στα δικά μας εδώ. Ο Γιώργος σε 4-16 κερδίζει το εισιτήριο και το δίνει στον Μπετράν σε 7-19. Τακτοποιήθηκε και αυτό το εισιτήριο το ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάω και στα μηνύματα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Βαρβάρα Δελιγιάννη σε 6-53. Να τελειώσουμε αύριο με το Βάζελο, να περιμένουμε το θείασο του Γαύρου στην Τούμπα, λέει ο Κώστο Τσερέπης. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάω κάρα εισιτήριο τρελαίνομαι 367. Καλημέρα. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, γεια σου Μορφίδη Θανάση. Καλημέρα στον Άγγελο. Τον τον Κασίδη. Γεια σου φίλε μου. Να σε γερός, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Βαρβάρα Δελιγιάννη σε 6.53 κερδίζει το δεύτερο εισιτήριο. Θα έχουμε να δώσουμε και αύριο το πρωί, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αύριο. Σήμερα ασχοληθήκαμε εκτενώς, ειδικά το πρωί, με τα πορίσματα, με αυτή την τέλος πάντων γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής, με όλα όσα ακολούθησαν, με ανακοινώσεις, με νομικά, με. Αύριο που είναι η μέρα αγώνα, αύριο που είναι η μέρα αγώνα επαναληπτικού αυτού του 2-0 στην Τούμπα, θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, για το πώς πρέπει να παραταχθεί η ομάδα, με τι σκεπτικό, με τι νοοτροπία. Αύριο λοιπόν θα ασχοληθούμε εκτενέστερα. Θυμίζω, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Alpha Park, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου, με εξαιρετικές τιμές. 4.50 την πρώτη μέρα, για δύο μέρες 8.5 ευρώ, 10.50 οι τρεις μέρες, για τέσσερις μέρες το ποσό είναι μόνο 12 ευρώ και πάει λέγοντας 42, 44, 44 Alpha Park με δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο. Θυμίζω δε ότι η Έργο Χορέκα, η εταιρεία Έργο Χορέκα που δραστηριοποιείται από το 2007 με μεγάλη επιτυχία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο σκοπός δημιουργίας του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Μιλάμε για μπουφέ, για catering, για επαγγελματικές συσκευές κουζίνας, για καφέ μπαρ, σκεύη, εξοπλισμό, καφέ μπαρ και κουζίνας, επιτραπέζια, είδη σερβιρίσματος, όλα, τα πάντα. 2310-776-100. Στην Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 στην Ιωνία, Θεσσαλονίκη, αλλά και στο έργο pavlachoreka.gr. Επισκεφτείτε και το site για να δείτε τι και πώς. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι η συχνότητά σας.
Ο Λίμπερος 107,4. Μένετε όλη μέρα συντονισμένοι. Έρχεται Ζαγόρας. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.